ξημερώνει μια νέα μέρα για την πατρίδα μας. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας πανελλαδικά έφερε μεγάλες ανατροπές στην εκλογική περιφέρεια των Χανίων, που μετά από πολλά χρόνια το κόμμα καταφέρει να κερδίσει τις 3 από τις 4 βουλευτικές έδρες. Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που στις εκλογές του 2015 είχε εκλέξει 4 βουλευτές, ήρθε μεν πρώτος, εξέλεξε όμως έναν βουλευτή. Με την αποχή στο δυτικότερο νομό της Κρήτης να φτάνει στο 40,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε ποσοστό 37,3% και η Νέα Δημοκρατία, αυξάνοντας τη δύναμή της, έλαβε 34,05%. Από τη Νέα Δημοκρατία εκλέγονται η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μανούσος Βολουδάκης και ο Βασίλης Διγαλάκης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται ο Παύλος Πολάκης, ενώ εκτός Βουλής έμεινε ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας πανηγύρισαν τα στελέχη και οι φίλοι της παράταξης στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Στο πατρικό σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη γιόρτασε την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας η Ντόρα Μπακογιάννη. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές, δεν υπάρχουν ηττημένοι. Νικητής είναι ο ελληνικός λαός, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Εμείς εδώ, στα Χανιά, στην Κρήτη, έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε διπλά. Η Κρήτη έχει τον 4ο κρητικό πρωθυπουργό. Για νέα μέρα αναδημιουργίας έκανε λόγο ο Μανούσος Βολουδάκης, ενώ ο Βασίλης Διγαλάκης δεσμεύτηκε απέναντι στους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν πως θα φανεί αντάξιος των προσδοκιών τους. Θέλω να ξέρετε ότι ο τίτλος του Βουλευτή Χανίων είναι για μένα ο πιο τιμητικός τίτλος και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας. Θα προχωρήσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω όλον τον εαυτό στο να μπορέσω να κάνω αυτά που είπα ότι θα κάνω και αυτά που μπορώ να κάνω. Στο Ρέθυμνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 36,9% και διαφορά 205 ψήφων από τη Νέα Δημοκρατία που ακολουθεί με 36,5%. Τις δύο εκλογικές έδρες καταλαμβάνουν και αυτή τη φορά ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Ανδρέας Ξανθός. Δεν χωρούν πανηγυρισμοί. Οι πανηγυρισμοί ενδεχομένως να τελειώσουν μόνο σήμερα. Από αύριο μας περιμένει πάρα πολλή δουλειά και ξέρουμε ότι τα μεγάλα προβλήματα και οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά καταγράφει μια σημαντική πολιτική παρουσία, ένα αξιοπρεπές εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο μετριάζει προφανώς αυτή την σημαντική ήττα.